Καλημέρα σε όλους, καλημέρα στα μέσα. Ευχαριστούμε που παραβρεθήκατε και σήμερα σε ακόμα μια κινητοποίηση. Η πλήρης αδιαφορία και επαξίωση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και της κυβέρνησης έχει φέρει σε οικονομικό αδιέξοδο τους αγρότες. Γι' αυτό και σήμερα πραγματοποιούμε μια ειρηνική κινητοποίηση στο κέντρο της Βέρειας, έχοντας όσοι μάχους συμμετέχουν την Ομοσπονδία Βιοτεχνών Επαγγελματιών Βέρειας, τον Εμπορικό Σύλλογο Βέρειας, τους εκπαιδευτές σχολές οδηγών Βέρειας, το Δήμο Βέρειας και φυσικά όλους τους αγρότες Σημαθίας. Οι γεωπολιτικές εξελίξεις του στρατέκου που παίζεται στην ανατολική γειτονιά έχουν προκαλέσει παράπλευρες απώλειες τόσο στον πρωτογενή τομέα όσο και στο εθνικό εισόδημα. Δυστυχώς είχαμε το ρωσικό εμπάργκο, έναν εξωγενή παράγοντα, όπως και την ουκρανική κρίση, και βιώσαμε και 2 χρόνια πανδημίας. Δύσκολα χρόνια για τους αγρότες Σημαθίας, δύσκολα χρόνια για τους αγρότες Μακεδονίας, γενικότερα της Ελλάδος. Σταθήκαμε, μείναμε στο χωράφι όταν οι περισσότεροι άνθρωποι και καλά κάναν μένανε σπίτι λόγω της πανδημίας. Δουλέψαμε, εφοδιάσαμε την αγροδιατροφική αλυσίδα, μπόρεσαν να σταθούν τα 2 μεγάλα αστικά κέντρα, μπόρεσε να σταθεί η Ήπεθρος. Δυστυχώς βλέπουμε ο στόχος της κυβέρνησης και της προηγούμενης και αυτής και των προηγούμενων είναι η ερημοποίηση της Ήπεθρου. Ζητάμε επίμονα, να σας αναφέρω μερικά από τα αιτήματά μας, όχι τα διαχρονικά. Έχουμε το πρόβλημα Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο από τις έντονες και άκερες βροχοπτώσεις που έπληξαν τη ροδακινοπαραγωγή και όχι μόνο και Βερίχοκα. Και παρότι ήρθε το κυβερνητικό κλιμάκιο στην Μαθία παρόντων τον κύριο Σκυλακάκη Βεζιρόπουλου από το οικονομικό και του κυρίου Γιωργαντά και υποσχέθηκε ο κύριος Γιωργαντάς ότι θα ανακοινώσει τις επόμενες μέρες, το επόμενο διάστημα μέχρι και τέλειο Οκτωβρίου, θα ανακοινώσει ενισχύσεις για τις βροχοπτώσεις. Δυστυχώς είδαμε να έχουμε φτάσει σήμερα 1η Φεβρουαρίου και να μην έχει κάνει κάτι τέτοιο πέραν μιας αόριστης ανακοίνωσης που έβγαλε και μιλούσε μόνο για 135 και 150 ευρώ. Εμείς ζητάμε από τη ζημιά από τις βροχοπτώσεις να αποζημιωθούμε με τα διπλάσια ποσά και να εισέλθουν όλες οι ποικιλίες. Επίσης, από την ουκρανική κρίση σήμερα εγκρίθηκε μάλιστα και ένα πακέτο 60 εκατομμυρίων ευρώ. Ελπίζω να δοθεί, να διανεμηθεί σωστά, γιατί το προηγούμενο πακέτο των 26 εκατομμυρίων ευρώ δεν προηγήθηκε διαβούλευση, έγινε νύχτα η πληρωμή με ό,τι συνεπάγεται αυτό και δυστυχώς έλαβαν αυτά τα ποσά, τα 72 ευρώ, μόνο ελάχιστοι αγρότες. Ζητάμε να λάβουν και οι υπόλοιποι αγρότες, γιατί και αυτοί έχουν υποστεί μείωση της απώλειας του εισοδήματός τους, να λάβουν και αυτοί. Επίσης, ζητάμε επίμονα και με την προηγούμενη κυβέρνηση την αναθεώρηση του κανονισμού του ΕΛΓΑ. Δεν θα είμαστε σήμερα εδώ αν ο ΕΛΓΑ αποζημιώνει τις βροχοπτώσεις. Ο 1668-27 Εβδόμου του 2011, κανονισμός του ΕΛΓΑ, ο απαρχαιωμένος, ορίζει την αμεσότητα των ζημιών από τις έντονες βροχοπτώσεις. Δυστυχώς ο ΕΛΓΑ το ερμηνεύει κατά το δοκούν. Είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου ο ΕΛΓΑ, αλλά υποπτεύεται από το Υπουργείο. Το 170 εκατομμύρια που έχει ως προϋπολογισμό δεν επαρκούν με την κλιματική αλλαγή και την κρίση που βιώνουμε για να μπορέσουν να ανταποκριθούν και να μπορέσουν να πληρώνουν τους αγρότες στην ώρα τους. Είμαστε από τις χαλαζοπτώσεις, από τους παγετούς, είμαστε από Φεβρουάριο και θα πάμε Απρίλιο-Μάιο να πληρωθούμε. Όταν είχε δείξει αρχικά αντανακλαστικά η κυβέρνηση και είχε αποζημιώσει μέσα στο έτος. Τώρα βλέπουμε να μην το πράττει. Έχουμε και τους εργάτες γης. Πάρα πολύ μεγάλο σημαντικό ζήτημα έλλειψη. Η μείωση του κόστου παραγωγής πρέπει να επέλθει γρήγορα, να δοθούν άμεσες λύσεις από την κυβέρνηση με ενισχύσεις ουσιαστικές και όχι με ψίχουλα όπως γίνονται στα πετρέλαια και για τα λοιπάσματα και αυτά που έχουν δοθεί. Και πάλι και εκεί γίνεται διαχωρισμός του αγρότη. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας. Δίνουμε τον αγώνα μας. Ελπίζω και θέλω να πιστεύω ότι θα διανέμουν το νέο πακέτο σωστά και θα μπορέσουμε να σταθούμε στα πόδια μας, γιατί και τα καταστήματα που είναι σήμερα μαζί μας και όλοι οι υπόλοιποι κλάδοι περιμένουν από εμάς. Σας ευχαριστώ. Θα δώσω ένα υπόμνημα, κύριο Δήμαρχο.
Εγώ θέλω να πω με τη σειρά μου ότι προφανώς και συμπαραστεκόμαστε στα δίκαια αιτήματα των αγροτών. Θέλουμε να υπάρχει ισονομία και ισοπολιτεία για όλους. Θέλουμε η πολιτεία να σκύψει τα προβλήματα των αγροτών και το ζητάμε διαχρονικά αυτό. Το ζητούσαμε και την προηγούμενη κυβέρνηση και με τις προηγούμενες κυβερνήσεις, όλες, όπως και με την τωρινή. Ξέρετε καλά, η περιοχή μας είναι μια περιοχή που στηρίζεται στον αγροδιατροφικό τομέα. Αν δεν υπάρχει εισόδημα για τον αγροτικό κόσμο, δεν υπάρχει εισόδημα για κανέναν. Έτσι λοιπόν ζητούμε, απαιτούμε από την κυβέρνηση, από την εκάστοτε κυβέρνηση, να σκύψει τα προβλήματα των αγροτών, του αγροτικού κόσμου και να δώσει αυτά που πρέπει και να τα δώσει ίσα σε όλους. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Δήμαρχε, ευχαριστούμε για τη στήριξη. Συμπαραστεκόμαστε σήμερα και στην Ημαθία, όπως και σε όλη τη χώρα συμβαίνει αυτό τον καιρό, στις κινητοποίησεις των αγροτών. Αυτό που συμπαραστεκόμαστε και διεκδικούμε και στεκόμαστε μαζί με τους αγρότες της Ημαθίας είναι τα άμεσα αιτήματα τα οποία έχουν θέσει και διεκδικούν απέναντι στην κυβέρνηση. Μια κυβέρνηση η οποία διαστόματος Υπουργού Γεωργίας τον περασμένο Σεπτέμβριο στην έναρξη της ΔΕΘ είχε έρθει εδώ από τη Βέρεια μαζί με όλους τους βουλευτές της Ημαθίας, της Νέας Δημοκρατίας και τον Υπουργό Οικονομικών και εξήγηλε ότι πολύ άμεσα θα λυθούν και πολύ άμεσα θα δοθούν αποζημιώσεις, έχει πάει Φλεβάρι σήμερα και βλέπετε ότι τίποτα δεν έχει γίνει. Επίσης όμως, πέρα από αυτά τα άμεσα αιτήματα για τα οποία, Πρόεδρε, είμαστε δίπλα σας, υπάρχουν και μια σειρά μεγάλων προβλημάτων τα οποία η σημερινή κυβέρνηση τα εντείνει. Η πλήρης απουσία από τον έλεγχο της αγοράς, η πλήρης απουσία από τις συνεχείς αυξήσεις στα φάρμακα, αγροεφόδια, καύσιμα, ενέργεια, η πλήρης απουσία της από αυτό που την καλούμε από το περασμένο καλοκαίρι, να παρεύει με την Επιτροπή Ανταγωνισμού στις μεγάλες εταιρείες, στις βιομηχανίες, στις αγροδιατροφής, οι οποίες από τη μια καταπιέζουν το εισόδημα των αγροτών και από την άλλη αυξάνουν τις τιμές στους καταναλωτές με μόνους κερδισμένους αυτούς τους ίδιους, όπως συμβαίνει με τις εταιρείες ενέργειας, τα διελιστήρια και τις μεγάλες εταιρείες που αυτό το διάστημα βλέπουμε να πλουτίζουν, όλα αυτά είναι επιλογές της κυβέρνησης. Και αυτά οδηγούν σε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα το οποίο ήδη έχει ξεκινήσει και εκδηλώνεται. Η γη στην Ημαθία, η αγροτική γη, να συγκεντρώνεται σε λίγα μόνο χέρια. Και εδώ προκύπτει η επόμενη επιλογή στην οποία πρέπει κανείς να απαντήσει. Ή θα κάνουμε μία βιομηχανοποιημένη γεωργία για λίγους μόνο και όλους τους υπόλοιπους εργάτες, ή αυτό το οποίο εμείς θέλουμε να είναι να παραμείνει η γη σε μικρομεσαίους εργάτες, αγρότες, στους αγρότες, να μπορούν να καλλιεργήσουν αυτοί και οι οικογένειές τους, να μπορούν να έχουν μέλλον. Σας ευχαριστώ. Καλημέρα σας, καλό μήνα. Αν και ο μήνας δεν ξεκινάει καλά, ο Τίδης Βασίλειος, πρόεδρος των σχολών οδηγών και πολιτευτής της ελληνικής λύσης νομού Ημαθίας. Θα ήθελα να πω ότι όταν δεν έχει ο παραγωγός, δεν έχει κανένας. Βέβαια, εδώ πέρα στην Ημαθία θέλουμε να προσέξουμε και τους κτηνοτρόφους, γιατί αύριο θα είμαστε με τους κτηνοτρόφους. Χρόνια τώρα οι κυβερνήσεις που έχουν περάσει μόνο με δανεισμό στηρίζουν κάποιους κλάδους. Ο δανεισμός δεν είναι η λύση για την Ελλάδα. Μπορεί να είναι κάτι προσωρινό, αλλά η λύση πραγματική δεν είναι. Λοιπόν, η λύση είναι η παραγωγή. Να προσέξουμε λοιπόν την παραγωγή, την κτηνοτροφία, με ταπείνωση και όλα θα λυθούν. Αλλά αυτό θέλει δουλειά. Είναι δύσκολο να πει κάποιος θέλει δουλειά, γιατί έχουν στήσει στρατό ψηφοφόρων με επιδόματα. Θέλουμε δουλειά και παραγωγή. Αυτοί οι άνθρωποι τρέχουν για μας να παράγουν και να είμαστε όλοι στις δουλειές μας έτσι όπως πρέπει να είμαστε. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ και θα είμαστε πάντα μαζί σας. Συμπαραστεκόμαστε με όλες μας τις δυνάμεις και στους δρόμους και στα μπλόκα και μέσα στη Βουλή, στα δίκαια αιτήματα των βιοπαλλεστών αγροτών που όλο αυτό το διάστημα προσπαθούν με τον αγώνα τους να δείξουν τα προβλήματά τους, να δείξουν ότι είναι, η κατάσταση δεν πάει άλλο, ότι δυσκολεύονται να μπορέσουν να ζήσουν με αξιοπρέπεια οι ίδιοι και οι οικογένειές τους, τη στιγμή που έχει εκτοξευθεί το κόστος παραγωγής, τη στιγμή που δεν υπάρχουν εγγυημένες κατώτατες τιμές που να καλύπτουν το κόστος παραγωγής, τη στιγμή που ΕΛΓΑ δεν ασφαλίζει την παραγωγή στο 100% και
σε όλα τα στάδια της παραγωγής. Θέλουμε επίσης, εμείς δεν ήρθαμε εδώ να χαϊδέψουμε αυτιά, θέλουμε επίσης να πούμε στους βιοπαλλαστές αγρότες της Μαθίας ότι μόνο με τον αγώνα τους θα μπορέσουν να καταφέρουν αυτά τα δίκαια αιτήματα, να μπορέσουν να ζήσουν με αξιοπρέπεια ήδη και οι οικογένειές τους. Θέλω να πω, να πω και κάτι ακόμα. Το Κομμουνιστικό Κόμμα μέσα στη Βουλή έχει καταθέσει αυτό το διάστημα, το προηγούμενο διάστημα, συγκεκριμένες προτάσεις που έχουν να κάνουν με τη μείωση του κόστους παραγωγής, που έχουν να κάνουν με την μείωση του ΦΠΑ στα αγροτικά εφόδια, μόνο που δυστυχώς αυτές οι προτάσεις δεν ψηφίστηκαν από όλα τα κόμματα της συμπολίτευσης και της αντιπολίτευσης. Αυτό το βασικότερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι αυτό, είναι το κόστος παραγωγής. Δεν μπορεί σήμερα με τα 20 λεπτά τιμής στο συμπήρυνο ή τα 25 να μπορέσει να ζήσει ο αγρότης με αξιοπρέπεια. Όταν όλο αυτό το διάστημα βλέπουμε ότι η ακρίβεια, όχι μόνο δηλαδή στα αγροεφόδια, αλλά και γενικότερα η ακρίβεια και στα είδη πρώτης ανάγκης, η ακρίβεια στα λιπάσματα, στα φάρμακα έχει εκτοξευθεί. Πιστεύουμε ότι μόνο με τον αγώνα τους μπορούμε να τα καταφέρουμε. Εμείς θα είμαστε δίπλα τους, συμπαραστάτες, και μέσα στη Βουλή αλλά και στους δρόμους και στα μπλόκα. Ευχαριστώ πολύ. Συμβολικά για να δείξουμε, να δει ο κόσμος το προϊόν που βγάζουμε, να δείξουμε τα προβλήματά μας, δίνουμε και τα αιτήματά μας. Είναι διαχρονικά, είναι μεγάλα, είναι πολλά. Προσπαθούμε να λύσουμε κάποια από αυτά, να μπορέσουμε να επιβιώσουμε, να μείνουμε στην παραγωγή και να συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό που κάνανε οι γονείς μας και οι παππούδες μας. Ο κόσμος όμως δεν θα μας βοηθήσει. Η κυβέρνηση πρέπει να μας βοηθήσει. Ο κόσμος βοήθησε τον αγώνα όσο μπορούσε. Άλλος έφερε ό,τι μπορούσε ο καθένας έφερε. Μας βοήθησε. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε.